Αδέλφισες και συνάδελφοι, εκ μέρους της Επιτροπής Αγώνα της Hellenic Train, που οπωσδήποτε δεν είναι μια επιτροπή με τυπικό χαρακτήρα και μεγάλης μερίδας των εργαζομένων του σιδηροδρόμου, χαιρετίζουμε τη σημερινή μεγάλη απεργιακή κινητοποίηση των ταξικών συνδικάτων. Σήμερα σιδηροδρομικοί από όλη τη χώρα απεργούν απέναντι στην ακρίβεια, τη φτώχεια και σε πολλές περιπτώσεις νεκρώνουν ολόκληρα συγκροτήματα συντήρησης των τρένων ή μηχανοδηγοί της μηχανοδήγησης. Ιδιαίτερα εδώ στην πόλη μας τα ποσοστά της απεργίας είναι τα υψηλότερα των τελευταίων χρόνων. Αφού η προετοιμασία της έχει ξεκινήσει εδώ και πάνω από ένα μήνα και έχει εξασφαλιστεί μέσα από μαζικές γενικές συνελεύσεις. Όλο το προηγούμενο διάστημα, συνάδελφοι, δεν μείναμε με σταυρωμένα τα χέρια. Αντίθετα, αγωνιστήκαμε και καταφέραμε η εταιρεία να αποσύρει το παράνομο πλαφόν που είχε θέσει στους μισθούς μας. Να επιστρέψει αναδρομικά όλα τα χρωστούμενα. Σταθήκαμε στο πλάι και απεργήσαμε μαζικά τόσο για τους 6 συλληφθέντες μέλη σωματείων στο λιμάνι, όσο και για τον συνάδελφο που αρνήθηκε να συνοδεύσει το δολοφονικό νατοϊκό εξοπλισμό, ξεκαθαρίζοντας πως η εταιρεία δεν θα τραμπουκίσει κανένα συνάδελφο επειδή αρνείται η Ελλάδα να γίνει προγεφύρωμα πολέμου. Βρεθήκαμε στο πλάι των απεργών της Μαλαματίνα, έξω από το εργοστάσιο, ενισχύοντας το απεργιακό του ταμείο, και θα παραμείνουμε δίπλα τους όπως όλα τα ταξικά συνδικάτα, γιατί ο αγώνας τους είναι πέρα για πέρα δίκαιος. Παλέψαμε ενάντια στους φραγμούς που προσπάθησε να βάλει η εργοδοσία για τη συμμετοχή μας στη σημερινή απεργία, ζητώντας μέχρι και 30% προσωπικό ασφαλείας, αξιοποιώντας όλους τους αντεργατικούς νόμους με τις πλάτες των εργοδοτικών παρατάξεων. Έφαγαν όμως τα μούτρα τους απέναντι σε αποφασισμένους απεργούς που μπήκαν μπροστά για να υπερασπίσουν τις συλλογικές τους αποφάσεις, που έδειξαν για άλλη μια φορά ότι αυτοί οι νόμοι θα μείνουν στα χαρτιά. Το επόμενο διάστημα θα δώσουμε μάχη για την υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας, με τα αιτήματά μας να έχουν δημιουργηθεί μέσα από τους χώρους δουλειάς για σημαντικές αυξήσεις στους μισθούς πάνω από το ύψος του πληθωρισμού, βελτίωση των άκρως επικίνδυνων κτηριακών εγκαταστάσεων με σοβάδες να πέφτουν, ανισόπεδο έδαφος και άλλα, και για να ενταχθούν όλοι οι εργαζόμενοι στα βαρέα και ανθυγιεινά, αφού την ίδια στιγμή που οι τεχνίτες κάνουν συντήρηση κάτω από τα τρένα, σε κανάλια ύψους και ενός μέτρου πολλές φορές, η εταιρεία συνεχίζει να κολλάει το απλό 101 ένσημο. Η σημερινή απεργιακή κινητοποίηση, συναδέλφισες και συνάδελφοι, για μας είναι μόνο η αρχή, αφού βλέπουμε πιο καθαρά από ποτέ ότι στη ζωή του εργάτη ανοίγονται μόνο δύο δρόμοι. Ο ένας είναι της υποταγής και ο άλλος είναι της σύγκρουσης. Τρίτος δρόμος δεν υπάρχει, γι' αυτό καλούμε ιδιαίτερα τη νέα βάρδια της εργατικής τάξης να πάρει την απόφαση και να συγκρουστεί με τη ζωή που τις φτιάχνουν.